Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων παμ. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένης, αυτοί προσπαθήσανε με την βοήθεια και την χάρη του Θεού να διαδώσουν τη νέα πίστη τον χριστιανισμό, ενώ σήμερα τα λεγόμενα χριστιανικά έθνη κάνουν τα πάντα ώστε από το σύνταγμά τους, από τους νόμους τους, από παντού να αφαιρέσουν κάθε χριστιανικό σύμβολο, κάθε χριστιανική αξία, κάθε χριστιανική ηθική. Αλλά όπως ακούσαμε και στις προφητείες, έθνη που απομακρύνονται από τον Θεό δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν μπροστά τους πορεία. Το ίδιο βλέπετε ότι συμβαίνει σήμερα και στον χριστιανικό κόσμο. Υπάρχει μέγιστη κρίση και αυτή η κρίση εν πολλής οφείλεται στο ότι έχουμε απομακρυνθεί από τις χριστιανικές μας ρίζες και τις χριστιανικές μας αξίες. Ας πλησιάσουμε περισσότερο καθένας μας τον Χριστό, την πίστη Του και την Εκκλησία Του. Γιατί από μας γίνεται και η κοινωνία, από μας συγκροτούνται τα έθνη, από μας φτιάχνονται οι κυβερνήσεις, από μας ψηφίζονται και οι ηγέτες. Ας έχουμε λοιπόν την ευλογία των Αγίων και την προστασία τους και να έχουν τη μεγάλη ευλογία τους και η κοινότητά μας, η οποία είναι μια κοιτίδα όχι μόνο ελληνισμού, αλλά και χριστιανισμού στην Αίγυπτο. Αυτή την κοιτίδα, ο Μέγας Κωνσταντίνος την έκανε πολύ μεγάλη, ιδρύοντας μια χριστιανική αυτοκρατορία, πρέπει να την κρατήσουμε. Και πρέπει να την κρατήσουμε με την βοήθεια και της Εκκλησίας, αλλά και της κοινότητας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, ευλογημένα, στην κοινότητα, σε όλους σας και οι Άγιοι να μας προστατεύουν και να μας οδηγούν σε ό,τι Χριστό, σε ό,τι χριστιανικό, σε ό,τι υψηλό και μεγάλο. Joy, I.